Τι είδους υποσυνείδητα μηνύματα κρύβονται στη μουσική, τις ταινίες, την τέχνη, αλλά και γενικότερα οπουδήποτε κοιτάξουμε? Τώρα που το κανάλι έχει αποκτήσει τρεις σειρές, δηλαδή το Crypt, τα κανονικά επεισόδια του Weirdo, αλλά και το Spectrum με τα παράξενα νέα και τις ειδήσεις, θεωρώ πως είναι καλό να σας ενημερώσω για το πως θα δημοσιεύονται τα βίντεο από εδώ και πέρα, οπότε έχω σκοπό να ανεβάζω 3 βίντεο στην εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα ή Τρίτη θα ανεβαίνει το καινούργιο επεισόδιο του Crypt, κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη θα ανεβαίνει το Weirdo όπως το έχετε μάθει ως τώρα. Και σε αυτό το σημείο, επειδή πολλοί με ρωτάτε, να σας πω ότι το επεισόδιο με την κούφια γη θα είναι μάλλον το επόμενο Weirdo που θα δημοσιευτεί πιθανότατα την Πέμπτη, και κάθε Παρασκευή ή Σάββατο θα ανεβαίνει το Spectrum. Βέβαια θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τον Αύγουστο για να ρίξουμε και κάνα μπανάκι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Αφού τώρα ξέρετε πως θα πηγαίνει το κανάλι του Weirdo, μαζί με οτιδήποτε καινούριο φυσικά θα παρουσιάζω από εδώ και μπρος στο κανάλι, ας περάσουμε στο θέμα του καινούργιου επεισοδίου του Crypt, που είναι τα υποσυνείδητα μηνύματα. Τα κινούμενα σχέδια από την αρχή της δημιουργίας τους έκρυβαν μέσα τους τέτοια παράξενα υποσυνείδητα μηνύματα που στόχευαν κατευθείαν στο υποσυνείδητο των θεατών. Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που αφορούν τα κρυμμένα υποσυνείδητα μηνύματα που προσπαθούν να περάσουν τα κόμιξ και πιο συγκεκριμένα η Disney στους μικρούς θεατές της. Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν σατανιστικές χειρονομίες, σεξουαλικά υπονοούμενα κεφαλικά σύμβολα και πολλά ακόμη. Για παράδειγμα, στην ταινία «Ποιος παγίδεψε το Roger Rabbit», το διάσημο κόκκινο φουστάνι της Jessica Rabbit σηκώνεται και εκείνη δεν φοράει εσώρουχο, ενώ στον «Βασιλιά των Λιονταριών» σηκώνεται μέσα από τη σκόνη και τα φύλλα η λέξη «σεξ» στον ουρανό. Στο «Beauty and the Beast», στη σκηνή του θανάτου του Γκαστόν, εμφανίζονται δύο μικρές νεκροκεφαλές στις κόρες των ματιών του, ενώ σε μία άλλη σκηνή μία κοπέλα σχηματίζει ένα σατανικό σύμβολο με τα δάχτυλά της. Σε πάρα πολλές ταινίες κόμιξ μπορούμε να αναγνωρίσουμε άπειρα υποσυνείδητα μηνύματα διαφόρων τύπων και μορφών, και ίσως αξίζει να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο Weirdo στα είδη των υποσυνείδητων μηνυμάτων που εμφανίζονται συχνά στα κόμιξ. Πώς έχετε δοκιμάσει να ακούσετε ένα ντεστραμμένο μουσικό κομμάτι, για να διαπιστώσετε αν μέσα του υπάρχει κάποιο κρυμμένο μήνυμα? Οι περιπτώσεις αντεστραμμένων μηνυμάτων στους στίχους ενός κομματιού είναι πάρα πολλές. Αν κάποιος παίξει το Smells Like Teen Spirit ανάποδα, θα ακούσει τον Cobain να φωνάζει I hate you, ενώ σε κάποιο σημείο ακούγεται ο ίδιος να αναρωτιέται Why do you hate me? Κανείς δεν ξέρει αν οι Nirvana είχαν πρόθεση να κρύψουν κάποιο μήνυμα ή το αποτέλεσμα του μηνύματος είναι εντελώς τυχαίο. Οι Judas Priest είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο το 1978 για το δίσκο του Stained Glass, με την κατηγορία πως είχαν κρύψει μυστικιστικά μηνύματα μέσα του. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τα μηνύματα αυτά έκαναν το Raymond Belknap να αυτοκτονήσει και ακόμα έναν άντρα να προσπαθήσει να βάλει τέρμα στη ζωή του. Οι φράσεις του κομματιού Better by you, better than me, που αναφωνούν Let's be dead, θεωρήθηκαν ένοχες από τις οικογένειες των θυμάτων, όμως η μπάντα αθωώθηκε από το δικαστήριο. Η πιο διάσημη περίπτωση φυσικά είναι το Hotel California, το οποίο έχει συζητηθεί όσο λίγα. Αρκετοί έχουν αναφέρει πως περιέχει σατανιστικό μήνυμα, κάτι που η ίδια η μπάντα αρνήθηκε. Αν παίξουμε ανάποδα το στίχο In the middle of the night just to hear them say, ακούμε τη φράση Satan he hears this, he had me believe in him. Η ιστορία για το σατανισμό και τη σύνδεσή του με το κομμάτι φτάνει μέχρι το εξώφυλλο του άλμπουμ, όπου εμφανίζεται μια σκοτεινή φιγούρα. Οι πίνακες της αναγεννησιακής εποχής και του διαφωτισμού έκρυβαν σχεδόν πάντα μέσα τους κάποιο υποσυνείδητο μήνυμα. Το μυστήριο της Μόνα Λίζα όμως εξακολουθεί να προκαλεί ερωτηματικά ακόμα και σήμερα. Ο πιο διάσημος πίνακας όλων των εποχών έχει συνδεθεί με πολλές θεωρίες συνωμοσίας που σχετίζονται με υποσυνείδητα μηνύματα και κρυμμένες εικόνες στο περιεχόμενό του. Στην απεικόνιση της Μόνα Λίζα, και πιο συγκεκριμένα στη γέφυρα που βρίσκεται δεξιά, κρύβονται τα γράμματα RV και η αριθμή 72. Το RV μάλλον παραπέμπει στα αρχικά του Νταβίντσι, ενώ οι αριθμοί ακόμη δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί. Αν κάποιος γυρίσει τη Μόνα Λίζα στα πλάγια, με το πρόσωπο να κοιτά προς τα πάνω, τότε διαπιστώνει κάτι πραγματικά μυστήριο.
Σε αυτή την τοποθέτηση εμφανίζονται οι διάφορες κρυμμένες μορφές του πίνακα, όπως το κεφάλι ενός λιονταριού και ενός πιθήκου. Αν πάλι γυρίσεις ανάποδα τον πίνακα, η φιγούρα εμφανίζεται σαν ερωτηματικό. Επίσης, για αρκετούς, η σκοτεινή επεξεργασία της Μόνα Λίσα αποκαλύπτει μια εξωγήινη μορφή που φημολογείται πως έκρυψε με μαεστρία ο Νταβίντσι. Όμως αυτή η θεωρία είναι μάλλον υπερβολική. Φυσικά, η αποτύπωση υποσυνείδητων μηνυμάτων που δεν μπορούν να αναγνωριστούν δια γυμνού οφθαλμού δεν θα μπορούσε να λείπει από την πιο σύγχρονη μορφή τέχνης, δηλαδή το σινεμά. Αρκετοί είναι αυτοί που αναφέρουν πως τα υποσυνείδητα μηνύματα τοποθετούνται στην τέχνη για να προκαλέσουν την πλήση του εγκεφάλου, και για να υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία μιλούν για ένα πείραμα που έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1957. Εκείνη την ημερομηνία, ο ερευνητής εμπορίου James Vicary ανακοίνωσε τη δημιουργία της καινούργιας εταιρείας με την ονομασία The Subliminal Projection Company, που σημαίνει Εταιρεία Υποσυνείδητης Προβολής, η οποία δημιουργήθηκε για να ερευνήσει μια μεγάλη ανακάλυψη στις διαφημίσεις που ονομάστηκε τα υποσυνείδητα ερεθίσματα. Ο Vicary παρουσίασε τα αποτελέσματα από πειράματα 6 εβδομάδων που πραγματοποιήθηκαν στην κινηματογραφική αίθουσα του New Jersey, εκεί όπου ένας κινηματογραφικός προβολέας εξέπεμπε τις φράσεις «Πιες κοκακόλα και φάε ποπκόν» κατά τη διάρκεια μιας ταινίας, χωρίς κανείς να μπορέσει να αναγνωρίσει πού βρίσκονται κρυμμένες οι λέξεις αυτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων που κράτησε το πείραμα, οι πωλήσεις στο ποπκόν ανέβηκαν 57,5% και 18,1% στην κοκακόλα. Αυτή η τεχνική φαίνεται πως χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους για να αποτυπώσει υποσυνείδητα μηνύματα στον εγκέφαλο του θεατή. Όπως για παράδειγμα με το The Ring, στο οποίο ο σκηνοθέτης ανάμεσα στα καρέ χρησιμοποιεί τρομακτικές σκηνές της ίδιας της ταινίας για να ενισχύσει το αίσθημα του φόβου, ή τον Εξορκιστή, στον οποίο εμφανίζονται οι ανεπαίσθητες απεικονίσεις του σουμεριακού δαίμονα Παζούζου. Φυσικά, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα ταινιών που κρύβουν μέσα τους υποσυνείδητα μηνύματα διαφόρων ειδών. Οπότε γράψε μου στα σχόλια από κάτω οτιδήποτε γνωρίζετε σχετικά με το θέμα των υποσυνείδητων μηνυμάτων.